Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Γιάμαλη, καλησπέρα κύριε Δημάγκελε, καλησπέρα κύριε Αρβαντινέ. Γεια σας, πρόεδρε. Και με τον τελευταίο που χαιρετήσατε θα ξεκινήσουμε. Μάριε, παρακαλώ. Κύριε Βερβεσέ, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί θεωρείτε προβληματική την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και συνολικά τις παρεμβάσεις του σε μια σειρά υποθέσεων, οι οποίες πραγματικά απασχολούν έντονα την κοινωνία, και εδώ έχουμε και μια υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού μιας γυναίκας από έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε έγκριτος ποινικολόγος? Εγώ τις θεωρώ επικίνδυνες παρεμβάσεις του Αρείου Πάγου, και δεν είναι μόνο για την περίπτωση συγκεκριμένη που λέτε, ήταν και για την περίπτωση του 37χρονου στην Ηλία που σκότωσε το κοριτσάκι, το 11χρονο, και συγκλονίστηκε κοινή γνώμη. Αλλά είχε γίνει και πάλι με το κίνημα της πετσέτας και της απλώστρας πέρσι. Είχε γίνει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, με συγχωρείτε, για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Είχε γίνει και με την υπόθεση των συμβασιούχων εργαζομένων, ότι δεν θα πρέπει να τους, στο δικαστήριο δεν θα πρέπει να τους δικαιώνουν. Δεν είναι μία φορά και δύο που έχει παρεμβεί ο Αρείος Πάγος. Έχει παρεμβεί επανειλημμένως και έχει παρεμβεί χωρίς να πρέπεται, χωρίς να το προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή εδώ γίνονται δύο επικίνδυνες τομές από την μεριά της ηγεσίας, της νυν ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Η πρώτη τομή, και θα το καταλάβουν οι απλοί, ότι ο νόμος δεν προβλέπει δίωξη μπορεί να ασκήσει ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μόνο στους κατώτερους δικαστές, μόνο ο πρόεδρος του Ψαρικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος του Φετίου. Εδώ λοιπόν δεν είχαν το δικαίωμα να κάνουν την παρέμβαση. Δεύτερον, είναι επικοινωνιακού τύπου. Με δελτίο τύπου ασκείται παρέμβαση από πρόσωπα τα οποία δεν είναι αρμόδια να κάνουν. Τρίτον, όποια και αν είναι η δικαστική κρίση, εγώ να δεχτώ ότι είναι εσφαλμένη δικαστική κρίση. Είναι μια δικαστική κρίση η οποία δεν ελέγχεται ως πειθαρχικό παράδειγμα, εκτός αν πούμε ότι έγινε από βαριά αμέλεια ή από δόλο. Ή έγινε με αντιδιοντολογικούς κανόνες. Ήταν δηλαδή λόγος εξαιρέσεως και δεν προβλήθηκε, είχε χρηματιστεί και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει από πίσω. Όταν δεν μας αρέσει μια δικαστική απόφαση, την κρίνουμε. Ειδικά οι δικαστές και οι ανώτατοι δικαστές μπορούν να κρίνονται και μέσω από τη διαδικασία της επιθεώρησης. Δηλαδή, όποιος δεν είναι καλός, δεν προάγεται. Το ίδιο είδαμε και στην περίπτωση της Ηλίας, με τη Ζάκυνθο. Τρεις δικαστές βγάλαν μια απόφαση. Ο Άριος Πάγος δεν άσκησε ένδικο μέσο, ανερέσεως. Το εφετείο δεν άσκησε με ένδικο μέσο εφέσεως. Τον άφησαν να κυκλοφορεί και αυτή ελεύθερο, σε αντίθεση με αυτά που κάνανε στο Μάτι και με τον Μιχαλολιάκο. Και έρχονται μετά από τρία χρόνια σε δικαστές που τους έχουν ήδη προαγάγει στον παραπάνω βαθμό να τους ασκήσουν πειθαρχική δίωξη. Είναι επικίνδυνο φαινόμενο, επιχειρεί να πλήξει το φρόνημα των Ελλήνων δικαστών και να δημιουργήσει συνθήκες πειθαρχικού ελέγχου. Ή τους βάζετε όλους μέσα, ή θα σας κυνηγάμε με τα πειθαρχικά. Και δεν έχει κάνει το παραμικρό ο Άριος Πάγος, κύριε Αρβαντινέ, όταν μπει ένας άνθρωπος φυλακή, καταδικαστεί 12-18 μήνες με μια προφυλάκηση, αθωωθεί στον πρώτο βαθμό. Για αυτόν τον άνθρωπο θα ζητήσουν κάποια συγγνώμη, θα τον αποζημιώσουν, θα ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο να κλείνουμε στον άνθρωπο φυλακή και μετά να θώνονται? Εμένα δεν με απασχολεί το συγκεκριμένο. Και συμβαίνει και συνέχεια, και πρόεδρε, αυτό. Και δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο τώρα επειδή είναι απεχθές το περιστατικό της Ηλίας ή ακόμα απεχθές το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα προχτές με το θέμα της κακουργηματικής αυτής δίωξης. Εδώ θα πρέπει να βλέπουμε, αν θέλουμε, δικαστές οι οποίοι θα είναι ελευθερόφρονοι και θα κρίνουν με βάση το φρόνημά τους σωστά ή λάθος και θα κρίνονται, ή θέλουμε δικαστές φοβικούς, τους οποίους κάθε φορά ο Άριος Πάγος θα τους απειλεί με πειθαρχικές διώξεις και θα τους λέει ή θα τους κλείνετε όλους φυλακή, ή θα σας κυνηγάμε στα πειθαρχικά μας. Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την μήνυα αλλά ουσιαστική παρέμβαση και να σας παρακαλέσω να τα πούμε από εβδομάδα στο στούντιο. Θα χαρώ να απαντήσω όμως και σε μια παρέμβαση του κυρίου Δημάγκελου που είπε ότι με είδε σήμερα κάπου. Τι έκανε? Στο Ινστιτούτο Τσίπρα, δίπλα από τον κύριο Σπίτζη καθώς ήταν και εγώ σας με καλούν, κυρία Διάμαλη, όπου με καλούν πάω. Αν με είχε καλέσει ο κ. Ανδρουλάκης ή ο κ. Μητσοτάκης θα είχα πάει. Απλά δεν με καλούν. Προφανώς δεν είμαι ευχάριστος αυτούς. Δεν σας καλεί ο κύριος Ανδρουλάκης? Δεν με έχει καλέσει μέχρι σήμερα σε κάποια εκδήλωσή του επίσημη. Αν με καλέσει, θα πάω. Και ο κύριος Μητσοτάκης να με καλέσει, θα πάω. Αν έχει να κάνει με το. Εντύπωση μου προκαλεί αυτό που λέτε σχετικά με τις προσκλήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Να πηγαίνει στους αρχηγούς των κομμάτων, στους πρώην πρωθυπουργούς, νυν ή πρώην, στους αρχηγούς των κομμάτων, της αντιπολίτευσης, όποτε με κάνει. Καλά, θεσμικό ρόλο έχετε, κύριε Βερβεσέ, δεν είναι υποερώτηση. Το σωστό είναι να πηγαίνετε εκεί που σας καλούν. Μην πάτε να βγάλετε πολιτική είδηση λοιπόν. Αν και δεν σας κρύβω, αν θέλετε, σε προσωπικό επίπεδο να μιλάγαμε, και εγώ κοντά στο 83% είμαι. Αν δεν είμαι ένας από αυτούς. Τη βγάλαμε τώρα την είδηση, κύριε Βερβεσέ. Μια χαρά. Τη βγάλαμε τώρα. Νατ.
Νάτο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Βέβαια, πήρατε και θέση. Το κρατώ. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Σας περιμένω την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο να πούμε κανονικά. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά, κύριε Γιαμαλή. Να είστε καλά.